Ενότητα 5η, η Ελλάδα στον 21ο αιώνα, κεφάλαιο 4ο, η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η Ελλάδα το 1913 διπλασίασε σχεδόν τα εδάφη της αλλά και τον πληθυσμό της. Δημιουργήθηκαν όμως νέα προβλήματα καθώς τα εκτεταμένα σύνορα της χώρας ήταν δύσκολο να φυλαχθούν αποτελεσματικά, το οδικό δίκτυο ήταν περιορισμένο και δυσκόλευε τη μετακίνηση των στρατιώτων στη Μακεδονία, ενώ και οι αποθήκες πολεμικού υλικού δεν επαρκούσαν. Αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν είχαν ακόμη κατοχυρωθεί στην Ελλάδα. Ούτε είχαν οριστεί τα σύνορα της Αλβανίας για την οποία ενδιαφέρονταν κυρίως η Ιταλία. Κύριος αντίπαλος της χώρας μας λογιζόταν η ηττημένη Βουλγαρία, γι' αυτό στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ο στρατός άρχισε να κατασκευάζει οχυρά. Στις αρχές του 20ου αιώνα αυξήθηκε ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. Τα οικονομικά συμφέροντα της Γερμανίας την έφεραν αντιμέτωπη με άλλες χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία. Ο έλεγχος του διεθνούς εμπορίου και η κυριαρχία στα Βαλκάνια ήταν δύο από τις αιτίες που οδήγησαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο το καλοκαίρι του 1914. Η Γερμανία, η Αυστρο-Ουγγαρία και αρχικά η Ιταλία, συμμάχησαν και αποτέλεσαν τις κεντρικές δυνάμεις. Από την άλλη πλευρά στις δυνάμεις της Αντάντ, (εγκάρδια συνένωση) ανήκαν η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία, κατόπιν η Ιταλία και, από το 1917 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. από τα Βαλκανικά κράτη, η Τουρκία και η Βουλγαρία εντάχθηκαν στις κεντρικές δυνάμεις, ενώ η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία προσχώρησαν στις δυνάμεις της Αντάντ. Στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν δύο απόψεις. Ο Πρωθυπουργός της χώρας Ελευθέριος Βενιζέλος πιστεύοντας στην τελική νίκη των συμμάχων υποστήριζε τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάτ. Αντίθετα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος θεωρούσε ότι η Ελλάδα έπρεπε να κρατήσει ουδετερότητα η οποία όμως ευνοούσε περισσότερο τις κεντρικές δυνάμεις. Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων παραιτήθηκε και η χώρα διχάστηκε. Ήταν η εποχή που ονομάστηκε Εθνικός Διχασμός. Το φθινόπωρο του 1915 οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, το Μάιο του 1916 οι Γερμανοί και οι Σύμμαχοί τους Βούλγαροι εισέβαλαν στην ανατολική Μακεδονία. Τότε πολιτικοί του Κόμματος των Φιλελευθέρων καθώς και αρκετοί απογοητευμένοι αξιωματικοί και στρατιώτες επαναστάτησαν και στη Θεσσαλονίκη ανέλαβε την εξουσία η βενιζελική «Επιτροπή Εθνικής Άμυνας», οι αγγλικές και οι γαλλικές πιέσεις προς την κυβέρνηση των Αθηνών να εγκαταλείψει την ουδετερότητα εντάθηκαν. Τελικά ο βασιλιάς εκθρονίστηκε και εγκατέλειψε τη χώρα. Η Ελλάδα πέρασε το 1917 επίσημα στο στρατόπεδο των συμμάχων. Ακολούθησαν σκληρές μάχες εναντίον των Γερμανών και των Βουλγάρων, στις οποίες συμμετείχαν και Έλληνες στρατιώτες. Οι κεντρικές δυνάμεις ιτήθηκαν και συνθηκολόγησαν το 1918. Η Γερμανία υποχρεώθηκε να πληρώσει αποζημιώσεις, ενώ έχασε και πολλά εδάφη. Μετά τη λήξη του πολέμου, η Ελλάδα είχε σημαντικά ωφέλη με την συνθήκη των Σευρών 10 Αυγούστου 1920 κατοχύρωσε τα νησιά του Αιγαίου με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα. Κέρδισε τη Δυτική και την Ανατολική Θράκη εκτός από την Κωνσταντινούπολη και ανέλαβε για 5 χρόνια τη διοίκηση στην περιοχή της Μύρνης. Οι σημαντικότερες ημερομηνίες του κεφαλαίου η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είναι 1914 Ξεκινά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος Μάιος 1916 Βούλγαροι και Γερμανοί εισβάλλουν στην Ανατολική Μακεδονία Ιούνιος 1917 Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο 1919 Συνθήκη Παρισίων Επίσημο τέλος πρώτου παγκοσμίου πολέμου